αυτή μια σύσκεψη. Φυσικά θα προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με την διοίκηση στην Αρχή Ηλεκτρισμού. Η τοποθέτησή τους είναι ότι δεν θέλουν να κάνουν οποιαδήποτε τοποθέτηση. Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή να με βοηθήσει η παραγωγή. Τον κύριο Σώτο Σάβα. Ναι, είναι ο κύριος Σώτο Σάβα, ο πρόεδρος της ΕΠΑΙΚ. Κύριε Σάβα, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρυστοφίλου. Ποια πληροφόρηση έχετε εσείς? Υπήρξε όντως, πληροφορηθήκατε για μια παρέμβαση που έχει γίνει και γίνονται δεύτερες σκέψεις για αναστολή των απεργιακών μέτρων? Πώς έχουν τα πράγματα? Εμείς, κύριε Χρυστοφίλου, δεν έχουμε καμία πληροφόρηση, ούτε συμμετείχαμε σε καμιά σύσκεψη, ούτε ξέρουμε ποιες συσκέψεις έγιναν, τι ελέγχθηκαν και τι αποφασίστηκαν. Εμείς προχωρούμε με το πρόγραμμα που έχουμε εξαγγείλει, δηλαδή με ενημερώσεις σε πρώτο στάδιο αύριο, η ώρα 7.30 για τη Λευκοσία θα είναι εδώ στα κεντρικά γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού στην ίσο Λευκοσία, και με την 2 ώρα την ερχόμενη Πέμπτη και την 24 ώρα την Πέμπτη 16 του μήνα. Άρα τίποτα δεν αλλάζει μέχρι στιγμής. Ναι, όσον αφορά το πρόγραμμα των ειδών μας, τίποτα δεν αλλάζει. Σας λέω ότι δεν έχουμε καμία πληροφόρηση, ούτε ενημέρωση, ούτε ξέρουμε τι συσκέψεις έγιναν και τι έγινε. Ναι, και βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια διαβούλευση, κύριε Σάβα? Δεν το γνωρίζουμε, κύριε Σάβα. Γιατί αυτό μας έχει λεχθεί, γιατί δεν ήθελε η Διεύθυνση να κάνει κάποια τοποθέτηση, γιατί βρίσκεται διαβουλεύσεις. Εμάς δεν μας έχει ενημερώσει κανένας για το οποιοδήποτε. Εσείς αυτή τη στιγμή ως ειδεχνίες δεν διαβουλεύεστε με τον οποιοδήποτε για οποιαδήποτε προσπάθεια αποτροπής της ελλείψης των απεργιακών μέτρων? Όχι, κύριε Χριστοφίδη. Όχι. Ξεκάθαρα. Όχι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάχει και στον κύριο Γιάννο Σταυρινίδη, διευθυντή στρατηγικής και ανασχηματισμού της συνεργατικής. Το θέμα μας είναι ότι μετά τα λάθη που είχαν διαποστωθεί, που είχαν γίνει με χρεώσεις τόκων, αρχίζει τις πιστώσεις λογαριασμών η συνεργατική. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Σταυρινίδης. Κύριε Σταυρινίδη, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρυστοφίδου. Λοιπόν, έχουν αρχίσει οι πιστώσεις και τι γίνεται σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν έχουν εντοπιστεί λογαριασμοί που ίσως να έχουν κλείσει ή ίσως να έχουν μεταφερθεί σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα? Ναι, να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι πιστώσεις. 31 Οκτωβρίου έγιναν οι πρώτες. Αφορούσαν λογαριασμούς ανοιχτούς, δηλαδή λογαριασμούς που δεν έχουν αποπληρωθεί. Και χωρίζονται σε λογαριασμούς με καθυστέρηση και λογαριασμούς χωρίς καθυστέρηση. Έχουμε συνεπώς μέχρι σήμερα που μιλάμε πιστώσει 27 εκατομμύρια στην πρώτη κατηγορία και 19 εκατομμύρια στην δεύτερη. Προχωρούμε, να θυμίσω ότι αφορά 111 εκατομμύρια επιστροφές σε περίπου 14.000 λογαριασμούς. Αυτό είναι που θα γίνει το επόμενο διάστημα. Και συνεχίζουμε με λογαριασμούς που έχουν αποπληρωθεί και κλείσει, όπου είναι μια διαφορετική διαδικασία εκεί. Τα χρήματα θα μπουν σε καταθετικούς λογαριασμούς των πελατών, οπότε εάν ο πελάτης έχει καταθετικό θα μπουν εκεί τα χρήματα, αν όχι θα τον καλέσουμε να ανοίξει ένα λογαριασμό για να του πιστώσουμε εκεί το προς επιστροφή ποσό. Και γιατί ύψος μιλάμε για αυτή την κατηγορία, για αυτούς τους λογαριασμούς? Τα ποσά για αυτούς τους λογαριασμούς είναι περίπου στο 40% της επιστροφής. Οι κλειστοί λογαριασμοί, οι αποπληρωμένοι όπως λέγονται. Mm-hmm. Να σημειώσω επίσης ότι σε λογαριασμούς που δεν έχουν καθυστερήσεις, είναι απλό, μπαίνει το ποσό έναντι του δανείου. Σε λογαριασμούς που έχουν καθυστερήσεις, έχουμε δύο κατηγορίες εκεί. Είτε η επιστροφή καλύπτει τις καθυστερήσεις, οπότε το δάνειο μπαίνει σε εξυπηρέτηση αμέσως, είτε αν υπολείπεται κάποιο ποσό για να καλυφθούν οι καθυστερήσεις, η επιστολή που έχουμε αποστείλει καλούμε τους πελάτες να τα προσέλθουν και να καλύψουν το υπόλοιπο της καθυστέρησής τους, για να μπει και ο λογαριασμός ο δανειακός σε εξυπηρέτηση με την ευκαιρία αυτής της διόρθωσης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταυρινίδη. Καλή συνέχεια. Επίσης, καλή συνέχεια. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο